Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να δούμε τον χριστουγεννιάτικο κόσμο να ζωντανεύει, δημιουργώντας ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό. Φέτος, πέρα από τα 80 δέντρα στο κανάλι που θα φωτίσουμε σε λιγάκι, και εκτός από τα 3 μεγάλα έλατα που παραδοσιακά στολίζουμε κάθε χρόνο εδώ στην αγορά, φωτεινές εγκαταστάσεις θα μεταμορφώσουν το πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι ο χριστουγεννιάτικός μας κόσμος ζωντανεύει χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να μετράμε αντίστροφα για να ανάψουν τα φώτα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τα υπέροχα παιδιά της παιδικής χοροδίας της εθνικής λυρικής σκηνής που θα τραγουδήσουν σε λίγο. Και τώρα θα ήθελα όλοι μαζί να μετρήσουμε για να ανάψει ο εορταστικός φωτισμός στο παγοδρόμιο, στο κανάλι, στην αγορά και στο πάρκο. Έτοιμοι? Πάμε! 3, 2, 1! Wow! Κοιτάξτε γύρω σας. Καλές γιορτές σε όλους. Ξεκινάμε.
δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά της χοροδίας της εθνικής λυρικής σκηνής. Έτσι, να ζεσταθούν και τα χέρια. Μπράβο, παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για την καρδιά του χριστουγεννιάτικου κόσμου, το παγοδρόμιο. Το παγοδρόμιο έχει στηθεί πάνω στο κανάλι και θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι και τον Φεβρουάριο. Φυσικά μας περιμένει όλους, αρχάριους και προχωρημένους. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η χρήση του παγοδρομίου είναι ελεύθερη, ενώ δεν χρειάζεται καν να φέρετε εσείς παγοπέδιλα. Σας τα παρέχουμε εδώ εμείς. Σήμερα λοιπόν, στο παγοδρόμιο, 11 αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, με διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θα μας παρουσιάσουν ένα σόου καλλιτεχνικού πατινάζ. Η Ομοσπονδία στηρίζει τους νέους αθλητές και κάνει πιο γνωστά και αγαπητά στη χώρα μας τα χειμερινά αθλήματα. Για να τους δείτε όμως καλύτερα, μπορείτε να στραφείτε, να σταθείτε, ακόμα και να καθίσετε στα σκαλιά του καναλιού ακριβώς απέναντι. Ας τους απολαύσουμε.
Χειροκρότημα για τους πρώτους αθλητές μας, τη Σοφία Λαμπρινού, την Αθηνά Μοσχίδου, τον Άγγελο Εμμανουήλ, τη Βαλεντίνα Παπαδοπούλου, την Γεωργία Καλομύρη και την Δέσποινα Γονιδάκη. Σε λίγα λεπτά, μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, θα απολαύσουμε και τους επόμενους αθλητές, την Βένια Ακριτίδη, την Μαρία Φατούρου, την Δήμητρα Μπιτσόλα, την Αγάπη Πετροπουλέα και την Δήμητρα Κόρη. Όσο όμως εμείς περιμένουμε τα παιδιά να ετοιμαστούν, σας θυμίζω ότι στο πάρκο σας περιμένουν 5 καταπληκτικές φωτεινές εγκαταστάσεις που σήμερα θα λειτουργούν μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε τυπώσει χάρτη με τις φωτεινές εγκαταστάσεις, θα τον βρείτε σε πολλά σημεία. Με χάρτη λοιπόν ή χωρίς, μπορείτε να περιπλανηθείτε στο πάρκο και να περπατήσετε γύρω ή και μέσα στις εγκαταστάσεις και μην διστάσετε να ανεβάσετε στο Instagram τις φωτογραφίες σας. Σας υπόσχομαι ότι ο λογαριασμός σας θα γίνει αμέσως πολύ δημοφιλής. Και μιλώντας για Instagram και social media, θέλω να σας πω ότι διάσπαρτα στο πάρκο θα βρείτε και διάφορα φωτεινά κάδρα σε διαφορετικά ύψη και μεγέθη που είναι ιδανικά για φωτογραφίες.
Λοιπόν, και τώρα, συνεχίζεται το ξεχωριστό σόου πατινάς με τους υπόλοιπους αθλητές. Στρεφόμαστε όλοι και πάλι στο παγοδρόμιο.
this feeling end? It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes of love. Now I can see the signs, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. Feel so much since I found you, looking through the eyes of love. And now I do believe that even in a storm we'll find some light. Don't let this feeling end. It might not come again, and I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since eyes of love. And now
Ευχαριστούμε πολύ όλες τις αθλήτριες και τους αθλητές για το υπέροχο πρόγραμμα που μας παρουσίασαν. Σήμερα ξεκινάει και το πλήρες εορταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συναυλίες, τσίρκο, αναγνώσεις παραμυθιών, εργαστήρια, το παγοδρόμιο, αλλά και πολλές ακόμη καθημερινές εκδηλώσεις σας περιμένουν μέχρι και την εορτή των φώτων. Και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Α, και να μην ξεχάσω να σας πω για το τεράστιο πάρτι που ετοιμάζουμε εδώ στην αγορά, την παραμονή πρωτοχρονιάς, με πυροτεχνήματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις, για να υποδεχτούμε το 2019 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πίσω όμως την απόψινή βραδιά, η οποία συνεχίζεται. Στη σκηνή μαζί μου βλέπετε ήδη τους Μοτέτ με την Ξένια Γαργάλη, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν για μας εορταστικά τραγούδια. Ένα μεγάλο ζεστό χειροκρότημα για να τους υποδεχτούμε. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά και καλές γιορτές σε όλους. Thank you.